Πιθανά και αυτή τη βδομάδα, αυτές τις μέρες τέλος πάντων, πάμε τώρα, αλλάζουμε εντελώς κλίμα αφού κλείσαμε το συγκεκριμένο, ναι, ναι. Να έρθουν σε κεντρικά ξενοδοχεία της πόλης της Καστοριάς πρόσφυγες, μετανάστες ή δεν ξέρω ποιοι θα έρθουν, και αυτό είναι ένα πρόβλημα όταν δεν ξέρεις και ποιος έρχεται στην γειτονιά σου, στην πόλη σου. Είχατε πει κάποια πράγματα και προεκλογικά γι' αυτό. Θέλετε να μας πείτε και την δική σας άποψη, γιατί το λέω αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα, προς το τέλος της εβδομάδας, ο κύριος Κορετζίδης είχε δώσει μια συνέντευξη. Μεταξύ των άλλων, μίλησε και για το μεταναστευτικό, που είπε ότι είναι ένα εθνικό ζήτημα. Είμαστε αλληλέγγυοι στο εθνικό πρόβλημα. Θέλουμε να στηρίξουμε τη χώρα μας, την πατρίδα μας. Η φιλοξενία πρέπει να τεθεί κάτω από συγκεκριμένους όρους, όμως τόνισε, ώστε να μην χαθεί η εθνική ταυτότητα. Γνωρίζω την κατάσταση, η όλη κατάσταση, και φυσικά με ανησυχεί. Είναι εύκολο να πεις πως δεν τους θέλω, αλλά άλλο τόσο εύκολο είναι να κάνεις επικοινωνιακή πολιτική. Απαιτείται ένας καλός σχεδιασμός από όλους, ως το δυνατόν καλύτερη και καταλληλότερη αντιμετώπιση. Ναι. Συνεχώς πετάει το μπαλάκι σε εμάς για επικοινωνιακή πολιτική, αλλά στην επικοινωνιακή πολιτική δεν το φτάνει κανένα στο δήμαρχό μας, κύριε Νατσούλη. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα των μεταναστών, είναι ένα θέμα που με απασχολεί προεκλογικά, όπως είπατε. Ναι. Έχω ζητήσει. Βλέπατε ότι έρχεται αυτή η ώρα, πώς έρχεται βεβαίως, τώρα δηλαδή, μάλιστα. Τα βλέπουμε όλοι στην τηλεόραση, όπως βλέπουμε και πάρα πολλούς δημάρχους να βγαίνουν μπροστάριδες. Γιατί σε τόπους όπου έχουν πανεξέλεκτα μετανάστες, που ήταν τοπικοί τουριστικοί προορισμοί, έχουν καταστραφεί τουριστικά. Έχουν καταστραφεί. Και είδαμε δημάρχους να βγαίνουν στις τηλεοράσεις και να φωνάζουν, να δηλώνουν παραίτηση. Να δηλώνουν παραίτηση από τα δημοτικά συμβούλια. Το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, αν γνωρίζει την κατάσταση, όπως είπε ο κ. Κορετζίδης, θα τον παρακαλούσα να μας ενημερώσει και εμάς. Εγώ θεωρώ ότι δεν τη γνωρίζει την κατάσταση, διότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, περίπου πριν 10 μέρες, πρώην μερεσίας διατάξεως τοποθετήθηκα και ζήτησα να κάνουμε ψήφισμα, το οποίο θα το φέρω εγώ ήδη για την επόμενη φορά. Να τοποθετηθεί ο Δήμαρχος, ζήτησα να πάρει θέση για το μεταναστευτικό, να μας πει ποιους μηχανισμούς θα εφεύρει ο Δήμος ώστε να προστατευτεί η πόλη, οι πολίτες, ο τουρισμός. Και εμείς δεν είμαστε αρνητικοί, όχι, δηλαδή να μην έρθει κανείς, αλλά ποια είναι τα μέτρα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να καθυστερούμε. Απευθύνθηκα στον κύριο Δήμαρχο, όταν θα έρθει το πρόβλημα, μετά θα είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε, καταλάβατε. Μάλιστα. Η απάντηση ήταν ότι δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω, έχω προσπαθήσει και με τους υπόλοιπους τοπικούς άρχοντες, έχω έρθει σε επαφή και με την περιφέρεια, μου είπε και με τον βουλευτή μας να πάρω απαντήσεις κτλ. Δεν ήξερε κανείς να μου πει τίποτα. Και περιμένουμε. Αυτό. Δεν γνωρίζουμε κάτι. Οπότε σίγουρα δεν είναι ενήμερος, γιατί θα μας είχε ενημερώσει και εμάς. Ωστόσο, εμείς θα φέρουμε ψήφισμα την επόμενη φορά. Άρα, μισό λεπτό, τι θα κάνετε πάνω σε αυτό το θέμα? Θα φέρουμε ένα ψήφισμα, το οποίο θα το διαμορφώσω εγώ με την ομάδα μου, να το ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Που θα λέει τι είναι η κεντρική του ιδέα. Μέτρα. Θα προτείνουμε να πάρουμε κάποια μέτρα για το Δήμο όσον αφορά τους πρόσφυγες. Άρα, εσείς λέτε, για να το καταλάβουμε όμως, με το ψήφισμα, ναι, που θα φέρετε, λέτε όχι να μην έρθουν ή λέτε να έρθουν με προϋποθέσεις? Τι ακριβώς θα λέτε? Αν ήταν και στο χέρι μας να πούμε όχι να μην έρθουν, θα λέγαμε όχι να μην έρθουν, κύριε Νατσούλη. Αν θέλετε να σας πω, μάλιστα, πραγματικά τη σκέψη μου. Όμως, επειδή δεν νομίζω να το καταφέρουμε αυτό. Ναι. Θα κοιτάξουμε να λάβουμε τα μέτρα μας όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα για την πόλη, για τους πολίτες και για την ανάπτυξη της πόλης. Το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν όλοι προεκλογικά είπαμε ότι η Καστοριά θα πρέπει από εδώ και πέρα κυρίως να στραφεί στον τουρισμό, είχαμε συμφωνήσει όλοι σε αυτό, και ότι ο τουρισμός θα πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη της πόλης. Καταλαβαίνετε ότι αν αφήσουμε ανεξέλεκτα τους μετανάστες σε κεντρικά ξενοδοχεία μέσα στην πόλη, να κρέμονται στα σκοινιά τα ρούχα τους, καταλάβατε, λες και βρίσκονται σε τσαντήρια, γιατί έχουμε δει αυτές τις εικόνες στο κέντρο της πόλης, και να μην υπάρχουν και ξενοδοχεία να φιλοξενήσουν και τους τουρίστες, αν θέλετε, τελείωσε, καταστραφήκαμε, δεν υπάρχει μέλλον για την πόλη. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι αυτή η εικόνα, δεν θέλετε να σκεφτείτε μια τέτοια εικόνα σε κεντρικά ξενοδοχεία της πόλης, να κρέμονται ρούχα και σκοινιά, πλημμένα και τα λοιπά ρούχα,
δίνοντας μια εικόνα τζαντιριού, όπως την χαρακτηρίζει. Τζαντιριού. Λοιπόν, κύριε Σπύρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία.